Απελπιστική είναι η κατάσταση στις λαϊκές αγορές του Ρεθύμνου. Οι τιμές είναι φωτιά και οι πάγκοι δεν αδειάζουν με τίποτα. Οι συνεχείς αυξήσεις προϊόντων φαίνεται πως έχουν πλήξει ιδιαίτερα τον άλλοτε οικονομικότερο τρόπο για τον εφοδιασμό ενός νοικοκυριού με τα αναγκαία τρόφιμα. Η δουλειά έχει πέσει τελείως. Τα πράγματα είναι πανάκριβα, μεγάλο κόστος παραγωγής και οι πάγκοι αραιώνται πάνε. Και εμείς οι ίδιοι φεύγουν πέρα. Τη στιγμή που έχουν ανεβεί όλα και δεν έχουν αυξηθεί τα μεροκάματα, οι συντάξεις, οι μισθοί, εννοείται. Οι τιμές είναι πάρα πολύ ακριβές, συγκρινόμενες με πέρυσι. Όμως, άμα λάβουμε υπόψη με τις συνθήκες γενικά οι οποίες επικρατούν, είναι καλές. Αλλά εκμεταλλεύτηκαν όμως και κάποιοι τις συγκυρίες που υπάρχουν και τις έχουν ανεβάσει χωρίς να υπάρχει λόγος να τις ανεβάσουν. Το χρήμα τελείωσε. Αδειάζει, όχι, ποτέ δεν αδειάζει, κάνεις πάντα. Δείξαμε ένα άλλο. Πολλοί ρεθεμιώτες σπέβδουν να αγοράσουν ίσα-ίσα ό,τι χρειάζονται για το γεύμα της ημέρας, αφού οι τιμές είναι πολύ υψηλές για να τις υποστηρίξει το πορτοφόλι τους. 2-3 πράγματα αρκούν για το μεσημεριανό και από αύριο βλέπουμε. Κίνηση έχει πολύ και ο κόσμος έχει πολύ. Το θέμα είναι ότι δεν ψωνίζουν. Έρχονται εδώ πέρα και κάνουν παζάρια, ένα χτινίδιο, ένα μήλο, ένα χλάδι. Κάνουν παράπονο ο κόσμος, έχουν δίκιο, αλλά τι να κάνουμε, δεν φταίμε κι εμείς. Όλα είναι ακριβά, όλα. Τα φάρμακα, τα νερά, οι γεωτρήσεις, τα ρεύματα, τα πάντα. Μακάρι να βρίσκουμε, τι να πω, γιατί έχω φοβηθεί με αυτά που λένε. Και λέω να βρίσκουμε και είναι και λίγο παραπάνω η τιμή, τι να κάνουμε. Αφού έχουμε φτάσει να δίνουμε 2 ευρώ τις ντομάτες και 2,5 τα σταφύλια, ναι, είναι ακριβά. Τώρα που ήθελα ντομάτες θα πάω από κατάστημα, είναι καλύτερη τιμή. Δύσκολα δεν λες τίποτα. Απάνω είναι οι τιμές και πώς θα τα βγάλουμε δεν ξέρω. Το μεγάλο κόστος παραγωγής, η έλλειψη εργατών και οι αυξήσεις στις τιμές όλων των υπηρεσιών δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για να κινηθούν οι λαϊκές αγορές σε παλαιότερα επίπεδα. Παραγωγοί και καταναλωτές κάνουν το καλύτερο δυνατό για να ανταπεξέλθουν, αγωνιώντας όμως πάντα για την επόμενη μέρα.